Αστικά στο Βιερίνια, μόνο με αυτό. Γρήγορα κοντά μας. Πονάει αυτό που έγινε χθες. Πονάει. Πονάει όλους μας. Ξαναπάθαμε χειραστούς όλοι είναι. Πονάει γιατί είναι το πρόσωπο του ΠΑΟΚ. Είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκφράζει περισσότερο οποιαδήποτε άλλο το ήθος του κλαμπ. Και είναι άσχημο πάρα πολύ αυτό που συνέβη. Σοκαριστικό θα έλεγα. Δηλαδή, να λες χίλιες φορές. Για όλους. Ναι, χίλιες φορές θα παθώ χώχια στο παρόν Βιερίνια. Καλά, εντάξει. Το θέμα είναι ότι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό. Ναι, είναι μέσα στο παιχνίδι. Και οι τραυματισμοί και στατιστικά και όλα. Δεν το παθαίνει πρώτη φορά. Έχει ξαναπάθει το συγκεκριμένο τραυματισμό. Γι' αυτό το κατάλαβε και κατευθείαν. Ναι. Όταν γι' αυτό ναι. Ούτε μορφασμού. Πονούσε από την κάκωση, ρε. Απλά. Απλά το κατάλαβε. Δηλαδή φαινόταν, δηλαδή μόλις έκανε κοντινό και το είδαμε το πρόσωπό του. Εντάξει, εκεί καταλάβε, ήταν το χοντρό είναι. Το χοντρό, το βαρύ. Και για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ χοντρό. Δεν είναι θα χάσει τώρα τα 4 παιχνίδια στη σεζόν που απομένουν. Είναι ότι δεν μπορεί να τον υπολογίζει σχεδόν μισή σεζόν του χρόνου. Αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί μέχρι να επανέλθει, Οκτώβρης, Νοέμβρης, μέχρι να βρει ρυθμό, Δεκέμβρης, Γενάρης. Θα χειρουργηθεί τις επόμενες μέρες. Στα κοντά. Στα κοντά. Εντάξει, σημαίνει ότι ρήξη χιαστών είναι ότι κόβονται οι χιαστοί. Δηλαδή πρέπει να μπει μόσχευμα, το οποίο θα πρέπει να δέσει με τον οργανισμό. Δεν είναι απλό. Μπορεί να μην είναι κάτι, δηλαδή ζεις χωρίς χιαστούς. Αν δεν είσαι αθλητής, δηλαδή μπορείς να έχεις μια ζωή χωρίς χιαστούς. Δηλαδή έχει κάστανο. Αλλά αν είσαι αθλητής, δεν μπορείς. Και εννοείται ότι δεν είναι μια επέμβαση πλέον δύσκολη. Κάποτε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να... Κάποτε ήταν, τελειώσαμε. Ναι, κάποτε τελείωνε στον αθλητισμό γενικότερα. Ναι. Αλλά είναι αυτός που θέλει και πολύ... Γιατρός μου έχει πει ότι η πλήρη αποκατάσταση στο χιαστό θέλει 9 μήνες. Παλιά. Και τώρα. Ναι, για απλά να δέσουν το, όλα, για να δέσουν να κάνουν όλα 100%. Ναι, καλά, μπορούμε να σου πω και παραπάνω. Αλλά τώρα παίρνουν από το... κάποια στιγμή είχαν βγάλει πλαστικό. Ναι. Αυτό ήταν 4-6 χρόνια. Τι? Κρατούσε, ναι, μετά πρέπει να το αλλάξεις. Α, νόμιζα από θεραπεία. Ναι. Όχι. Μετά βγάλανε να παίρνουν πίσω από τον ποπό, ξέρεις, να... διάφορα έχουν τόσες κάνει. Τόσες δικό σου πρέπει να είναι ή της τούλας που τον φουσκώνει. Φαντάζομαι να ψάχναμε. Υπήρχαν μερικές. Αρκετές που τον αδειάζουν ή τον γεμίζουν. Υπάρχει μια αυξομοίωση κολομερίων το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάντως, γενικά, για μένα ο Άντρε είναι ένα κεφάλαιο, δεν είναι μόνο σαν ποδοσφαιριστής κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Είναι γενικά ένα μυαλό που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει. Όταν θα αποφασίσει ο ίδιος να σταματήσει το ποδόσφαιρο, δεν θα το σταματήσει το ποδόσφαιρο ο Άντρε επειδή χτύπησε τώρα. Η ουσία είναι ότι για τον ΠΑΟΚ, όταν αποφασίσει ο Άντρε να σταματήσει, θα είναι και μια προσωπικότητα πάρα πολύ χρήσιμη για να δουλεύει μέσα σε αυτόν. Και όσον αφορά στις διασυνδέσεις του και όσον αφορά στην κουλτούρα του και ξέρει το κλαμπ και τον αγαπάνε όλοι, είναι μια μορφή τέλος πάντων που ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ποικίλο τρόπος. Εντάξει, ας μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Το θέμα είναι η αποκατάσταση. Γρήγορα κοντά μας. Εντάξει, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είχε αρκετούς χοντρούς τραυματισμούς, αλλά είναι όλοι οι τραυματισμοί από χτυπήματα, δεν είναι σαν το παλιό που είχαν 35 θλάσεις και κοίτα, θλάση και του θλάση. Του Καντουρί είναι θλάση, του Ερίκη είναι θλάση. Εντάξει, άλλο 35, άλλο μια φορά το χρόνο. Ναι. Που στατιστικά ξέρεις, είναι, με νούμερα είναι πολύ παραπάνω. Απλώς τα τρία χοντρά που έχουν πάει ο Μαουρίτσιο, ο Βέρμπλουμ και ο... Ναι, είναι όλα τη στιγμής. Δηλαδή και ο Αχίλιος και ο... Άστα να πάνε χτύπηση. Του Βέρμπλουμ δεν καταλάβαμε τίποτα όταν έγινε. Δεν καταλαβαίνει, αυτός το ένιωσε να σκίζεται όλη τη φτέρνα. Εκεί τι πόνος είναι. Αυτό νιώθεις, επειδή έχω δει και μπροστά στα μάτια μου, χτύπα ξύλο πραγματικά, δηλαδή είναι, νιώθεις... Ποιος το είχε πάθει που είδες εσύ? Ο Ματσιούλης, όχι ο Ματσιούλης, ο Ματσιγιάουσκας, Ολυμπιακού.
Στόπερ πήγα να πω. Ο playmaker. Το Διάρη, ο Λιθουανός, ο Διάρη, ο σκόρ που ήταν ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη τότε. Αυτός ήταν τόπο. Εγώ ήμουν στο μάτς εκεί. Έβλεπε το μάτς ή παίζαμε. Ναι, έβλεπα το μάτς, δεν παίζαμε. Είχα πάει και τι να σου πω, ότι ακόμα θυμάμαι την κραυγή του. Νιώθεις ότι από τη φτέρνα μέχρι τη γάμπα, ένα σκίσιμο, έτσι, σαν να κόβεται όλο. Το οποίο είναι, να καταλάβουν οι φίλοι μας, είναι γύρω στους 4-5 πόντους και κόβεται και μαζεύεται στο μισό πόντο. Δηλαδή, φαντάζω ένα κόρδο. Και τι κάνεις, Μόσχευμα βάζεις εκεί. Και πέρα, τι καλημέρα σας, τι να κάνεις εκεί. Ναι, αυτό δεν θα είσαι ποτέ και... ίδιος. Δηλαδή, δεν θα είναι ποτέ ίδιος. Δηλαδή, ναι. Δεν θα πάει να κλουτσίσεις την μπάλα και θα σκέφτεται αυτό. Και άμα είναι και εντάξει, το καλό του. Είναι θέμα χαρακτήρα. Εντάξει, είναι και θέμα χαρακτήρα, αλλά είναι και πάλι. Είναι... Ο μόνος που δεν κατάλαβε τίποτα ήταν ο Kobe Bryant. Ο οποίος σούταρε βολές, φίλε. Εντάξει. Σούταρε βολές. Και τις έβαλε κιόλας. Κρίσιμες. Έχοντας σχισμένο αρχίτοτε ενώτα. Εντάξει, αυτό ήταν. Δηλαδή, άμα την έχανε τη δεύτερη. Τι και έπρεπε έβαλε. Να τρέξει πίσω. Εκεί. Αλλά έχει 2 κιλά πελέ. Και οι φίλοι είσαι ο ηγέτης της ομάδας. Τις παίρνω, ναι. Δεν είναι. Τις παίρνω, τις βάζω. Τις βάζω και βγαίνω. Και βγαίνω. Αν δεν τις πάρω, είμαι κότα και δεν είμαι ηγέτης. Στα ίσια. Ναι. Άμα τη χάσω, δεν είμαι ο Kobe Bryant. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι σοκαριστικό. Ναι. Για όλους μας, για τον ίδιο κυρίως. Φάνηκε, ρε παιδί μου, από το γήπεδο χθες, δηλαδή. Δεν πρέπει να γίνει ποτέ παιχνίδι. Εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, εντάξει, που ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Δεν πατούσε κανένας. Δεν πατούσε κανένας, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι τάπες πρέπει να φοράνε από κάτω, δεν ξέρω πώς. Δεν έχω νιώσει ποτέ το ποδοσφαιρικό παπούτσι. Δεν ξέρω. Όταν χρυστράει το γήπεδο, ό,τι και να κάνεις. Άντε, ωραία, και βάζεις πιο μεγάλες τάπες. Ναι, δηλαδή. Δεν είναι. Που έβλεπες. Δηλαδή, η μπάλα δεν πήγαινε ευθεία. Έκανε γκέλ μόνο του αυτό. Δηλαδή. Αγροτεμάχιο τελείως. Κρίμα, εντάξει. Όχι, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Έβλεπες. Δεν κάνανε sprint. Ξέρεις, φίλε, είναι. Φαινότανε. Δεν δίνανε 100% γιατί φοβόντουσαν. Όχι ότι δεν θέλανε ή δεν. Έτσι είναι. Δηλαδή, τους έβλεπες, δεν πήγαιναν ευθεία. Θυμάμαι ένα sprint τώρα ο Κρέσπο που είχε στο δεύτερο μήνυμα, νομίζω, που είχε ανέβει στην επίση και έτρεξε τώρα σε μια αντιπίθεση τη Λάρισα που τρέχαν και έβλεπα τον Κρέσπο που είναι σφαίρα ο τύπο. Mm. Δεν έτρεχε, ρε παιδί μου, ξέρει. Όπως... Έτρεχε στι μύτε. Δεν πατούσε καλά. Ναι, δεν ήταν το φοβιτσιάρικα. Mm. Το οποίο δεν μπορούσε να πει τίποτα. Δεν μπορεί να πει ότι ξέρει ότι άμα στραβοπατήσω. Mm. Τέλος πάντων. Με τα πολλά και τα πολλά. Η ζημιά είναι δεδομένη. Ναι. Οι μεγάλοι οργανισμοί πρέπει να ξεπερνούν όλα τα πάντα. Εννοείται ότι λυπούμαστε και ότι δεν θα θέλαμε σε καμία των περιπτώσεων ο άντρας να τραβάει τέτοιο ρούκι. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει ξεμπλοκάρει τον ΠΑΟΚ στα πιο κρίσιμα παιχνίδια φέτος. Έχουν απομείνει 4 επίσημα παιχνίδια. Το ένα πιθανότατα θα είναι τελικό. Το άλλο είναι την Κυριακή με το Λεβαδιακό που ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει έναν βαθμό για ακριβώ το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι. Κάπου εδώ. Η Σεμίτερη τι θα λάβει τέλος. 6 και σήμερα. Μην το κάνεις αυτό, ρε Γιάννη. Αφού ξέρεις ότι έχω γούρια. Τα γούρια τα δικά σου είναι. Εγώ παίζω με τα γούρια σου. Εγώ ετοιμάζομαι για το παιχνίδι. Εσύ τι θες, όσο πιο ήσυχα να έρθει το παιχνίδι. Ρε φίλε, εγώ λέω τα 6 και σήμερα και αυτά να πανηγυρίσουμε πού θα πάμε, πού είναι η φιέστα, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Όχι, ρε φίλε. Όχι, για τη φιέστα, για τον αγώνα, ρε. Για τον αγώνα. Βέβαια, για ποιο γιατί φιέστα. Και σήμερα και το σηκώνω και τέτοια, όχι. Για τον αγώνα να πάω να μπω μέσα να ορμήσω. Deal. Οκ. Εσύ το βλέπεις αθλητικά, ωραία, ναι, σωστός. Μα έτσι είπα, τώρα δηλαδή... Εγώ νόμιζα ότι το βλέπεις 6 και 1 για τα πανηγύρια και τέτοια και μου γίνει... Τι χρώματα φοράει ο Λιβαδιακός. Πράσινο. Ωραία, οι σαλιάρες που φοράνε οι παίκτες να είναι όλες πράσινες. Στην προπόνηση. Πράσινες είναι και πορτοκαλί. Ναι, ωραία. Μόνο τις πράσινες, χωρίς πορτοκαλί. Να μην κάνουν τετράδες. Μόνο κατευθείαν. Εντεκάδες. Και να βλέπουν πράσινο και γύρναν τα μυαλά τους. Έτσι κάναν. Καλά, αυτοί πεσμένοι. Τώρα έρχονται εδώ όπως έρχονται. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι για τον ΠΑΟΚ να ξεπεράσει αυτό το σοκ. Να βγουν κάποιοι μπροστά από τα παιδιά. Έχει και άλλες προσωπικότητες. Δεν είναι ότι ο Μαουρίτσιο και ο Βιερίνια που όντως είναι οι δύο ηγέτες του ΠΑΟΚ είναι εκτός
Δεν σημαίνει ότι και οι άλλοι είναι μη θετικές προσωπικότητες. Θα πρέπει να βγουν μπροστά, θα πρέπει να δείξουν ότι παίζουν και για τα παιδιά που δεν είναι μέσα στην ομάδα. Θα πρέπει να μαλακώσουν τη θλίψη του Βιερίνια μέσα από τη δική τους εικόνα και την επίτευξη των στόχων. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν ο Άντρε δει την ομάδα να κατακτά το τρόπαιο και βέβαια να παίρνει και το κύπελο, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα για αυτόν, ψυχολογικά. Καλά, εννοείται αυτό. Είναι, πάνω απ' όλα είναι να κερδίζεις. Αυτό που το λένε συχνά και πολλοί το παρεξηγούν, δηλαδή, είναι πολλοί παίχτες, οι παίχτες το κάνουν αυτό, που, λένε, που δεν τους νοιάζει άμα χάσουμε ή αν κερδίσουμε, εγώ να παίξω καλά, εγώ να παίξω καλά. Και από μικρά παιδιά το ακούω αυτό και το βλέπω, το νιώθω. Βλέπω διάφορους που όταν δεν παίζουν χαμογελάνε στον πάγκο, όταν χάνει η ομάδα τους και τέτοια. Αυτή είναι για ξύλο κατευθείαν. Το εκτός ότι είναι για ξύλο, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι όσο νικάς, η ομάδα δεν αλλάζει. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Άρα, κάποια στιγμή, επειδή νικάει συνέχεια η ομάδα σου, βοηθάς κι εσύ. Άρα κι εσύ είσαι μέρος. Άρα θα έχεις συμβόλαιο και για τον χρόνο και να μην σε κρατήσει η ομάδα σου. Θα πας σε μια άλλη μεταγραφή. Θα είσαι νικητής. Πας σε μια ομάδα σαν νικητής. Δεν πας σε μια ομάδα που έχεις καλά στατιστικά. Μηδέν συμμετοχές να έχεις, που λέει ο λόγος, μην υπερβάλλουμε. Πέντε συμμετοχές να έχεις, το κασέ σου θα αυξηθεί στον ΠΑΟΚ. Καλά. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Από το να φύγεις από τον ΠΑΟΚ πάντα θα είναι παραπάνω. Γιατί είσαι πρωταθλητής, είσαι κυπελούχος, έχεις τίτλους, έχεις διακρίσεις, έχεις νίκες. Εδώ έχουν αλλάξει κασέρε, φίλοι, με μια συμμετοχή της Champions League τώρα. Καλά, ναι. Όπως παλιότερα στο μπάσκετ, στο NBA που παίζανε 1,2 λεπτά μέσο όρο, πέρανε $1,000,000. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Ο Μολύβιξτον. Ναι, εντάξει. Τι έκανε, παλαμάκια του Τζόρνταν, έκανε στο time out. Την πετσέτα του σκούπιζε. Ναι. Έτσι παραπάνω, 1,400 πήρε. Α, δεν ξέρω πόσα πήρε, αλλά... Ναι. Δεν ήταν κάτι top στο NBA ο Λίβιξον τότε. Όχι, σε συγκρίνω που μου είπε στο Τσάμπιονς League, όπως έχεις 5 αγώνες στο Champions League, πας σε ομάδα Europa League και παίρνεις διπλάσια λεφτά. Γιατί το έχεις πατήσει. Το Champions League το σεντώνει. Έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Της Pepsi, το UEFA Champions League, Masters, στο φετινό UEFA Champions League, αν είσαι Master της διοργάνωσης, ποδοσφαιρικές γνώσεις, πετάς για τελικό. Μπες στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook, απάντησε σωστά στο Pepsi Quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για τελικό στη Μαδρίτη, PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Εμείς είναι πανάκριβες, εντάξει. Ζήσε όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι τον μεγάλο τελικό, παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης σου Pepsi Max, γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάντα πάνε μαζί. Ο διαγωνισμός της Pepsi UEFA Champions League Masters. Εξήγησε τον νέο μας χορηγό. Ο νέος μας χορηγός είναι... Ποιο είναι το? Ozal.gr. Ozal.gr. Ozal. Ο Ζαλ. Ναι, από πού βγαίνει το Ζαλ. Βγαίνει ότι Ο ιδιοκτήτης το έβγαλε. Ο ιδιοκτήτης, εννοείται ο ιδιοκτήτης. Είναι μια παρέα από 9 μαθηματικούς. Ναι. Οι οποίοι έχουν βρει... Αναλύουν στατιστικά. Αναλύουν στατιστικά, εννοείται, στο μπάσκετ. Mm-hmm. Με μια απόδοση γύρω στις 60-65% στα παιχνίδια... μπάσκετ, mm-hmm. στα σκορ, δηλαδή στα under και στα over που δίνουν οι στοιχηματικές, αυτοί τα αναλύουν, βρίσκουν ακριβώς πόσο περίπου θα βγει το σκορ, αλλά με στατιστική τώρα και μπασκετική και ξέρεις που τα νούμερα είναι πολύ πιο πολλά από ό,τι είναι σε άλλα αθλήματα, mm-hmm. και καταφέρνουν και έχουν ένα ποσοστό 60-65% σε μονά παιχνίδια. Ozal.gr λοιπόν. Ozal.gr. Ωραία. Και πώς παίρνω εγώ τα στατιστικά και πώς παίρνω τα... Πας στη σελίδα στο Facebook, ναι. Του στέλνεις ένα μήνυμα ότι σε ενδιαφέρει, mm-hmm.
και σου στέλνουν τη ημέρα. Δεν σε... είναι, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, δεν είναι κάτι παπατζίδικο. Όχι. Ξέρουμε και τα πρόσωπα, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τη δουλειά τους, ξέρουμε τις γνώσεις τους. Και μία από τις επόμενες εκπομπές μας θα έρθουν εδώ πέρα για να μας το αναλύσουν και καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Θα μας πούν ακριβώς πώς γίνεται, mm-hmm. πώς βγάζουν τα στατιστικά, γιατί πρέπει να ξέρουμε, δεν είναι μαντεψιά. Και όσοι θέλετε για στοιχηματικό ποδόσφαιρο, μπορείτε να καλέσετε στη γραμμή 901-642-20. Είναι ο γνωστός Βασιλιάς, που ήταν και εδώ πέρα, στο Λίμπερο. Και μας τον φάγανε μπαμπέσικα. Και μας τον φάγανε, πήρε μεταγραφή. Όχι, στο βασιλιάς.bet.gr. Α, δεν πήρε μεταγραφή. Ο γνωστός Βασιλιάς και τηλεφωνικά. Δεν πήρε αλλιώς έχει τη δουλειά, τέλος πάντων. Μην το αναλύσουμε. Υπάρχει τώρα το spaprivé.gr για μασάζ, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, τα πάντα. Στο 53580 καλέστε ή στο spaprivé.gr. Είναι η αναδομό. Μη με περνάτε για τρελό. 2-3-11-2-41-508. Ό,τι θέλετε για το σπίτι σας, τηλεφωνείτε εκεί και η λύση έρχεται. Θέλετε μελέτες, θέλετε design, θέλετε διαμόρφωση χώρου, θέλετε πλήρη ανακαίνιση, θέλετε να σας φτιάξει το μαγαζί, να σας φτιάξει το εξοχικό. Τι θέλετε, πείτε μου. Το ξενοδοχείο σας. Άμα έχεις ξενοδοχείο. Βεβαίως, εννοείται το ξενοδοχείο. Το Σαντορίνη, αυτά που έστεισε πέρσι, ήταν εκπληκτικά και φέτος είχε δουλειές εκεί. Έχουμε για να μας κάνει και ένα διήμερο, Σαντορίνη. Τι διήμερο, πενθήμερο. Τι... πενθήμερο. Για δύο μέρες θα πάμε Σαντορίνη. Μια να πάμε, μια να γυρίσουμε. Και η κοτοπαράδοση με τρία μαγαζιά. Έπρεπε να φέρει τώρα ένα σαντουιτσάκι. Ναι, τώρα πεινάω και ένα ταπεινό, πες λίγο να γίνει θα κάτι. Θα ενημερώσω να μας στείλουν. Ένα ταπεινό σαντουιτσάκι, παιδιά. Τρία ένα μαγαζιά. Πώς το λέγανε εκείνο, ρε Βασίλη, που παρέγγειλες 3,5 κιλά που ήταν. Το κοτόπουλο Phantom είναι το ακοκάλωτο. Δεν θέλω σάντουιτς τώρα, θέλω σάντουιτς. Τι σάντουιτς με ψωμί. Όχι, ρε, με πίτα. Α, το πιτά, ναι. Ναι. Πες λίγο, κάνει κοινά μας φέρουν. Κλαμπ είναι αυτό. Κλαμπ είναι αυτό το... Στη Δωδεκανήσου 7, ναι. Είναι στο Χαριλάο και στον Εύοσμο 3 μαγαζιά. Μπείτε στη σελίδα κοτοπαράδοση.gr γιατί πάμε να παραγγείλουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε ξεκάθαρα, φίλε. Στα ίσια. Φωτιά καταστρέφει την Παναγία των Παρισίων, Ιωνός. Τώρα για αυτό, Παρίσι τώρα, ναι. Πω, πω, πω. Άστα να πάνε. Έκτακτος το κατάλληλο του πρόεδρου. Είδες ο πρόεδρος. Το παιχνίδι ήταν όπως συνηθίζεται να είναι στη Λάρισα. Δεν κάνουν τίποτα. Για σέντρα πήγε ο άλλος, γκολ μας έβαλε. Ναι ρε φίλε. Δηλαδή, στραβουγκανιά ήταν αυτή. Στραβουγκανιά, πήγε κόλ εσωτερικό δίχτυ. Έπαιξε όσο χρειαζόταν να πάω και να το πάρει. Απλά έπρεπε να βάλει δύο γκολ. Ναι. Αυτή ήταν η αδυναμία του. Έβαλε το ένα με τον Δημητράκη που επανήλθε σε καλές εμφανίσεις και τον χρειάζεται τώρα ο ΠΑΟΚ. Τον χρειάζεται. Τον χρειάζεται, ήταν καλός. Ναι. Δίνει ενέργεια, δίνει πίεση, πατάει περιοχή, βγαίνει στον γκολ. Τώρα αυτό ελπίζω να το βοηθήσει και ψυχολογικά αυτό το γκολ, γιατί ήταν και δύσκολο αυτό που έβαλε. Ναι. Συνήθως από εκεί αυτά τα μονοκόμματα πάνε στο μεθεπόμενο χωριό. Δεν είναι εύκολο χτύπημα να τη βρει έτσι. Μακάρι τέλος πάντων να βρει ψυχολογία και αυτούς, γιατί τα στάνταρ του είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχει δείξει φέτος, γιατί δεν τον βοήθησαν τραυματισμοί. Κοίταξε, ένας πρέπει να βγει μπροστά τώρα μετά το άσχημο που είχαμε με τον Βιερίνια. Αυτός είναι ένας που μπορεί να βγει μπροστά. Ή πίσω οι αμυντικοί όλοι τέλος πάντων. Όχι, όχι, εννοώ μπροστά, δηλαδή επιθετικά. Δηλαδή πρέπει να εμφανιστεί τώρα ένας να κρατάει την μπάλα, να κουβαλάει την μπάλα, δηλαδή να παίρνει. Ξέρεις αυτό που έκανε ο Βιερίνια. Είναι ευκαιρία του Πέλκα τώρα να τα δείξει αυτά. Κοίτα, δύο παίκτες κομβικοί, είναι κομβικοί για να ξεπεράσουμε αυτό το πράγμα. Ο Πέλκας και ο Ολιβέιρα. Ναι. Αν ο Ολιβέιρα ανεβάσει λίγο την απόδοσή του, γιατί κακά τα ψέματα και χθες έκανε πολλά λάθη, ψάχνει το πολύ δύσκολο. Ψάχνει το δύσκολο, αλλά μην το κάνει συνεχώς. Το σωστό είναι να ψάχνει το δύσκολο. Αλλά θέλει timing. Γιατί... Ξέρεις τι μου θύμιζε αυτός εχθές, έτσι πως τον είδα. Γιατί... Πώς το πάρω λίγο με το μπάσκετ, πώς κάνεις την assist και κάνεις no look assist, δηλαδή χωρίς να κοιτάς, δηλαδή πίσω την πλάτη, ενώ τρόπος... μπορεί να τη δώσεις στήθος, ξέρεις, κατευθείαν μπαμ, πάει να κάνει, ξέρεις, το μαγικό. Ναι, όχι ότι είναι κακό,
Όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν χρειάζεται πάντα. Ναι. Αυτός τώρα θέλει να έβαλε την κολάρα με το φάουλ, τώρα δεν μπαίνουν όλα. Και... αυτός όμως όπου βρει πάει να το κάνει. Μην κοιτάς, μην φτάνεις στον γκολ. Εγώ σου λέω τα απλά πράγματα. Ναι, τα απλά πράγματα. Αυτό τα απλά πράγματα. Πρέπει λίγο αυτός και ο Πέρκας να ανέβουν. Βέβαια, καμιά φορά τώρα έτσι όπως παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορούμε να απορρίψουμε το ενδεχόμενο να αλλάξουν και για πράγματα στο σχηματισμό. Επίσης, ναι, γιατί και ο Σέντερ Φόρμας δεν ήταν καλός. Εντάξει, το παιδί, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να παίξει κορυφή συγκεκριμένο. Δεν το ναι, δεν μπορεί να παίξει. Είναι δηλαδή, κρυφός κυνηγός από δεύτερο. Αυτός είναι περιφερειακός. Ναι. Ναι. Επίσης, για τον Γιαννούλη, επειδή ακούω διάφορα. Παιδιά, την πρώτη χρονιά του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται να βγάζουμε μια άρνηση. Εννοείται ότι το παιδί προσαρμόζεται. Δηλαδή, ωραία, ας θυμηθούμε την πρώτη χρονιά του Βαρέλα. Δεν τον ήθελε κανένας. Όλοι βρίζονται. Όλα τα παιδιά χρειάζονται τον χρόνο τους. Τον χρόνο τους. Εντάξει, το θέμα είναι να μην αγχωθεί το παιδί. Αυτό είναι το βασικότερο, γιατί και ταλέντο έχει και πολύ καλός παίκτης είναι. Τώρα θα παίξει, αυτός δεν θα παίξει. Αυτός δεν, ναι. Αυτός θα παίξει, εγώ. Αυτός θα παίξει. Το θέμα είναι να μην βιαστεί, να ακολουθεί το παιχνίδι, όχι να πάει να περάσει το παιχνίδι. Να μην βιαστεί. Θα έρθει το παιχνίδι απάνω του. Mm. Αυτό είναι μόνο, έτσι, σαν συμβουλή, ρε παιδί μου, ξέρεις, όπως το έβλεπα κι εγώ. Καλά το βλέπεις ακριβώς. Μέσα σε, όπως στο μπάσκετ και πάλι, πάει να μπει ένας παίκτης μέσα και προσπαθεί μέσα σε 2 λεπτά να κάνει 5 πράγματα. Να δεν κλέψει, γίνεται. Να βάλει καλάθι, να βάλει τρίποντο, να ρίξει τάπα, να πάρει μπάν. Δεν γίνεται σε 2 λεπτά αυτό. Δεν γίνεται, είναι ηλίθιο να το προσπαθείς. Ναι. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Δημήτρη μου, δεν παίζουμε με την Εθνική Βραζιλία σε αντιπάλους εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι και τίποτα τόπολη. Έχεις πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτά που έχουν οι αντίπαλοι. Ναι, σου λέω, είναι αυτό το βιαστικό, ρε φίλε. Προσπαθεί να κάνει, να κλέψει την μπάλα. Να βγάλει την μπάλα γρήγορα στην επίθεση, να κάνει και πολύ καλή σέντρα από τα αριστερά. Επηρεάζεται γιατί θέλει να δείξει. Αυτό σου λέω, ακριβώς αυτό. Για να βρίσκεσαι στο ρόστερ, σημαίνει ότι έχεις δείξει. Ακριβώς. Ναι, αλλά μπες και στην ψυχολογία του αθλητή, πες και στο μυαλό του αθλητή. Αυτό σου λέω ότι αυτό το πράγμα θα το ισορροπήσεις σε κάποια φάση. Ναι, αυτό. Ξέρεις πώς είναι το καλύτερο φάρμακο. Τα παιχνίδια. Παιχνίδια, ακριβώς αυτό. Και τώρα θα παίξει. Θα παίξει 4 παιχνίδια όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Και από τη δικιά του απόδοση θα δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί θέλει χρόνο. Όπως όλα ναι, τα παιδιά ναι, θέλουν χρόνο. Αυτό είναι. Θέλει παιχνίδια. Θέλει στα πόδια του λεπτά. Είχε έναν. 6 μήνες να κάνει παπάδες και πέρυσι 1,5 χρόνο. Δηλαδή να κάνει. Να είναι το καλύτερο μπακ αριστερό. Δεν είναι και εύκολο να έχει ηγετικό ρόλο το μισό τη σεζόν στην ομάδα σου. Βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Φαντάζομαι τώρα εσύ το έφευγε από τον ΠΑΟΚ και να πήγαινε να παίξει στου. Ποιο τον ρόλο και στον Ολάζουν. Όχι, πήγα στο Toronto Raptors, πήγα να κάνω κάτι σουτ εκεί πέρα και μου λένε κάτσε λίγο αδερφέ, wait a moment. Άλλοι σουτάρουν πρώτα, άλλοι παίρνουν τις προσπάθειες. Λογικό. Φεύγει ο Γουχού από εδώ και πάει στη Newcastle. Newcastle. Ο Γουχού ήταν ένα εκθέμπ που δεν έπαιζε στη γραμμή. Έκλεινε προς τα μέσα, έψαχναν τον γκολ, υπήρχε χρονιά με 21 γκολ. Ναι. Παίρνει μια προπόνηση, κλείνει προς τα μέσα, δεύτερη κλείνει προς τα μέσα. Σε τρίτη το λέει ο coach. Ναι, όχι, αδερφέ, βγαίνει από πλάγια και ψάχνει τον Ξανθό. Ήταν ο Άλαν Σίρερ. Τι κάνεις, αγόρι μου, πού πας. Ακριβώς. Καλώς σε πήραμε για αυτή τη δουλειά, σε πήραμε για αυτό το πράγμα, αυτό πρέπει να κάνεις. Εδώ λοιπόν, θέλει λίγο ηρεμία, θέλει λίγο προσανατολισμό σε όλα τα παιδιά, λίγο πίστη στις δυνατότητες για το τι μπορούν να πετύχουν και τι δεν μπορούν, λίγο να ξέρει ο καθένας τι κάνει, να βρει μια ισορροπία και να παίξει το παιχνίδι του. Στον αθλητισμό, άλλωστε, όσο πιο απελευθερωμένα παίζεις εγκεφαλικά, τόσο καλύτερος είσαι. Ναι. Όσο περισσότερα πράγματα έχεις στο μυαλό σου, τόσο χειρότερος είσαι. Βγάλ το από το μυαλό σου, ό,τι και να έχεις. Όποιος και να είσαι. Ωραία. Ευχαριστήσου το παιχνίδι. Δηλαδή, αν κάτι έχει ο Μέση και ο Ρονάλντο, που είναι οι πιο top ποδοσφαιριστές, ίσως και της ιστορίας, ναι, και τους ζούμε. Ένας κυνηγάει τον άλλον, ναι. Ωραία. Αν κάτι έχουν αυτοί οι δύο, είναι ότι ευχαριστούνται το παιχνίδι. Τους βλέπεις, είναι εκεί. Δεν κρύβονται. Θα μουρμουρήσουν, θα κάνουν, θα ζητήσουν, θα υπάρχουν, θα ζητήσουν την μπάλα όταν αυτή θα καίει, θα μπουν. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γιατί πρώτα απ' όλα τους αρέσει το παιχνίδι. Δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω τους. Ίσα-ίσα, άμα είναι ανάποδο το κλίμα γύρω τους, θα πάνε να κερδίσουν για να τους κάνουν και μουχαμπέτη. Γιατί αυτό λέει η ψυχολογία του αθλητισμού. Όχι σαν και εσένα που παίζαμε εκτός και βάζεις δύο πόντους. Στην κλίση γρήγορα, στην κλίση. Ξέρεις ότι είμαι... Τι είσαι, πάλι ότι είσαι. Έχει γίνει ότι στα μεγάλα παιχνίδια είμαι ο δεύτερος καλύτερος όλων των εποχών. Στα δύσκολα παιχνίδια, σε στατιστικά, παρά στα εύκολα παιχνίδια. Γιατί στα εύκολα βαριόμουν. Δεν ασχολιόμουν. Έχει λογική αυτό που λες, παραδόξως. Ναι, όχι, έχει λογική. Είναι αλήθεια. Είναι γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας του μπάσκετμπολ. Δεν έχει κανένα βιβλίο τέτοιο να δούμε. Τι θες να δεις, τα ρεκόρ μου. Ναι, ναι, πού να τα ρεκόρ μου, πάτα. Τι να πατήσω. Γιάννης Γιαννούλης στο Google. Για να πατήσω, Γιάννη. Πάτα και δες πόσα εκατομμύρια είμαι. Γιάννης Γιαννούλης. Γιάννης, εύκολο. Εύκολο. Δεν σε βγάζει τους πρώτους. Εντάξει. Ποιο μου βγάζει, τον Πλούταρχο. Τον Αντιτοκούμπο. Καλά, Αντιτοκούμπο. Είπαμε, είμαι καλός, όχι τόσο καλός. Έλα, έχει. Με έχει. Σέχει. Πόσα... Wikipedia, για να δούμε τι γράφει το Wikipedia. Wikipedia, ύψος, 2.11 με λέει εδώ. 2.8 λέει ο ψεύτης. 2.8 στο Wikipedia, το πιο επίσημο όλων των εποχών. A great talent. A great talent. Ναι. At the center position. Κλαίνε όλοι center του πλανήτη. Γιαννούλης complete many years at the highest European level. Διάβαστο, ναι. Μετάφραση. Εσείς από το Ρόντο, κάνεις τη μετάφραση. Ωραία. Ναι. And played in many EuroLeague games. Oh my God. He was an all EuroLeague second team member. Second team, να τα λέμε αυτά. In the EuroLeague... είμαι στους 10 από τους 2.000 που παίζουν μπάσκετ. Ναι. Εκεί τη χρονιά. Όχι, στη EuroLeague. Στη EuroLeague, 200. While playing for PAOK, το 2001. Oh, PAOK. Με τον PAOK. Εντάξει, μην διαβάζεις, αλλά... Before winning the EuroLeague. Όχι, τι είναι αυτό. Winning EuroLeague. Ναι, 2001-2 championship with Panathinaikos the following year. Εντάξει, φτάνει, δεν χρειάζεται να αφήσω. Κάτσε, θέλω να ξύσω τα αγγλικά μου. Να ξύσεις. Ναι, να ξύσω. Τσουγκράνα. In his career. 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 He played with some of the following European teams. ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος, Ουνικά Χαμάλαγα, BC Kiev, ωραία, Σεβίλη, Άρης Θεσσαλονίκη, ναι, ΑΕΛ Λιμασόλ. Και Βουλιαγμένη πότε πήγες, Βουλιαγμένη. Βουλιαγμένη, ρε, πήρα πρωτάθλημα. Τι, είχατε κανένα μπάρ εκεί μπροστά και πήγατε πίσω στο μπάσκετ. Ε? Με τον Λουκιανό. And Ντούκας, και τον Ντούκα έχει. Ντούκας, ναι, στα εκπαιδευτήρια, έπαιζα στο σχολείο. Ναι. He is the one of only two Greek players in history, along with Dimos Dikoudis, to complete in the EuroLeague with A. Ξεφτύλισε τα φροντιστήρια όλων της Ελλάδος. In the EuroLeague, έπαιξε 4 διαφορετικές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ε? Ρεκόρ έχω, ρε φίλε. Όπου πήγαινε Ευρωλίγκα τους έβγαζα. Μπράβο, ρε κυρολόγοι. Όπου πήγαινε Ευρωλίγκα. Και Μάλαγα που τους έβγαζε η Ισπανία. Ευρωλίγκα, άρα 5 ομάδες έχω. Εδώ δεν που συστήσανε. Ναι, παρακάτω. Ναι, ναι. Εδώ άκου το ψέμα. Γιαννούλης όσο played with the NBA club the Toronto Raptors during the 2002 NBA pre-season. He also played with the Huntsville Flight. Τι είναι αυτό? CBA, ρε, τελεμέ. Α, έχω παίξει CBA. Και CBA. Έπαιξε CBA. Πού πω το γυρολόγο. Δεν έχει τι να πει τώρα ο Κόλκας, έχει κοκκινήσει. Γελάω, ρε. Έχει κοκκινήσει, δεν το περιμένω. Return to Europe, λέει το Wikipedia. Το Wikipedia. After playing professionally in the United States during... Ντα-να-να, δεν μπορεί να το διαβάζει. Θα το διαβάσω. Ε, όχι. Τι κάνουμε τώρα, διαβάζεις την ιστορία μου. Θέλω να δω τι ψέματα γράφουν. Τέσσερις εκπομπές πρέπει να κάνουμε μόνο για την ιστορία μου. Βρήκα 34 ψέματα. Ναι. Ωραία. Περίμενε. Άρα λέω ότι... Ωχ. Γιάννης γιατρός, Γιάννης Γιαννούλης υπάρχει. Τι, γιατρός. Γιατρός, Dr. Love. Δεν έχεις πολλά. 108.000 results. Results. Τίποτα δεν έχεις, στα αγγλικά όμως. Στα αγγλικά, είμαι Έλληνας,
παλικάρι. Πόσα χρόνια έπαιξε εθνική ομάδα, 12. Από το 92 μέχρι το 2004. Μπράβο, ναι, ναι. Με συγκινήσω, ρε Σόλη. Είμαι καλό παίχτη. Ποιο προπονητή έφαγε στην εθνική? Κανένα, δεν στην εθνική, δεν τρώγαμε. Του έτρωγε ο Βασιλακόπουλος μόνο του. Και δεν θέλει βοήθεια. Είμαστε live on air. Είμαστε και live στο Instagram. Στο Instagram, στο Instagram. Γιάννη 15. Μπορείτε να πούμε ότι οι δύο παίχτες του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δεν προπονούνται. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Βασίλη. Λόγω οικονομικών θεμάτων. Άνοιξε από το φωτιά πήραμε. Σιγά ρε. Αφού φοράς μάλινο ρε Γιάννη. Χειμώνας έξω ρε φίλε. Βάλε ένα μπουφανάκι, έχω το μάλινο όπως εγώ. Και είσαι και σκληροτράχυλος καρδιτσιώτης. Δεν έχει γρασία και η λίμνη. Στην καρδίτσα. Στην Καλιφόρνη. Γιατί λέτε στην Καλιφόρνη, στο Καλιφόρνη είναι. Στην Καλιφόρνη. Το μπερδεύουμε με την Καλιφόρνια, καταλαβαίνεις. Εκεί το πρόβλημα. Πολύ τον μπερδέψα το Καλιφόρνη με την Καλιφόρνια πάντως, για να ξέρετε. Τέλος πάντων. Μαρία μου στέλνεις καρδούλες. Ποιο μ' αρέσει την καρδούλα. Κόρη μου, ρε. Α. Αγάπη μου, Μαρία μου. Ζαργάνα μου. Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, στο μπάσκετ, τι έχουμε. Δεν προπονείται ο Χάτσελ με τον Γκάρετ. Είδες το βλέμμα του Γκάρετ, πώς το έλεγα, και μου το έλεγες και εσύ μετά. Σου έδειξε το βλέμμα και μου λες, πώς μου το πες. Σου είπα, είναι το... Κάτσε, να πούμε το σκηνικό, ωραία. Να πούμε το σκηνικό. Είμαστε πίσω από τον πάγκο. Είμαστε πίσω από τον ΠΑΟΚ. Τρώμε ένα καλάθι, ο ΠΑΟΚ τρώει ένα καλάθι και δεν βγήκε σε μια βοήθεια. Δεν έκανε χάτσα τον Γκάρετ. Ο Γκάρετ δεν έκανε, ας πούμε, σωστή άμυνα. Δηλαδή δεν βοήθησε τον κοντό. Έγινε μπέρδεμα, φάγαμε καλάθι. Ναι. Σε ένα εντάξει, το μάτς ήταν με Πανιόνιο. Θες να δουν και δύο χορεύουν παιχνίδι. Ναι, άνετο, μεγάλο σκορ. Εντάξει, δεν καίγεσαι κιόλας, κερδίζεις 10-12 πόντους, δεν είναι και τίποτα καταστροφικό. Και γυρνάει, παιδιά, ο Γκάρετ, μάλλον ο Παπαθεοδόρου. Φωνάζει, τσιρίζει ο Παπαθεοδόρου. Hatch out, hatch out! Hatch out, Γκάρετ, help out, Χάτσερ και τέτοια. Το οποίο είναι το λογικό που πρέπει να κάνει ο προπονητής. Και γυρνάει ο Γκάρετ ένα βλέμμα στον προπονητή. Αλλά δεν ήταν το βλέμμα... Το... Δεν ήταν επιθετικό. Ήτανε ενημέρωσης. Ήτανε τι θες και εσύ ρε coach. Πρώτα... Να πληρωθούμε, να και, πληρωθούμε μετά να παίξουμε. Και μετά... Βγάλω τον αέρα. Το βγάλω αέρα. Όχι. Όχι, γιατί θα λέει που είσαι ψηλέ και τέτοια. Εκτός και αν μας βλέπει live, γιατί βλέπει αυτός live. Σημαντικό τηλέφωνο. Είχαμε ένα σημαντικό τηλέφωνο. Από τους κορυφαίους διαλόγους που έχουμε ζήσει. Πώς το λέει το χωριό σου. Καλιφόρνη. Στο Καλιφόρνη. Καλιφόρνη. Και τι λέγαμε για τον Γκάρετ. Και γυρνάει ο Γκάρετ και του ρίχνει ένα βλέμμα στον προπονητή. Όχι να τσακουθούν, όχι να τον αντιμιλήσει οτιδήποτε. Σαν να του λέει, έμισε με τώρα, κότσο, έχουμε να πάρουμε λεφτά, κάτι... Όχι, είναι το βλέμμα, είναι η φράση, δώσε κανένα φράγκο να κάνω heads out. Πλήρωσε με, να κάνω ολόκληρο heads out μέχρι το κέντρο να τον πάω. Κολοφαράτζα, όπως το λέμε. Αλλά εντάξει, όλοι έχουν δίκιο. Δεν μπορείς να πεις τίποτα στον Γκάρετ, δεν μπορείς να πεις τίποτα στον προπονητή. Ο Γκάρετ φαίνεται ότι τελευταίο καιρό νιστάζεις. Τελευταίο καιρό είναι λίγο... Αλλού για αλλού. Αλλού. Γι' αυτό παίζει και ο άλλος περισσότερο. Γι' αυτό παίζει και ο άλλος, δηλαδή τον βλέπεις, δεν σκίζεται. Εντάξει, είναι λογικό αυτό να γίνεται, ρε φίλε, όταν είναι να πληρωθείς. Κοίτα, και ο Γκάρετ είχε πρόταση, είχε την Παρή. Και ο Χάτσερ είχε 2-3 προτάσεις. Ναι. Μείνανε, πέσα κάτι φραγκάκια εκεί δεξιά-αριστερά. Λίγο το εκεί πάω καλά, λίγο το Σαββιδέικο έδωσαν λεφτά. Ναι. Εδώ τα σταμάτησε λίγο η κάνουλα, είναι η αλήθεια. Υπάρχει θέμα, ρε παιδί μου, τι να κάνω. Δεν μπορεί, εντάξει. Και η ΠΑΕ και ο Σαββίδης και αυτό και εντάξει. Όχι, πρέπει να βρούμε επενδυτή, δεν κατάσταση. Πρέπει να βρούμε επενδυτή. Έχει άγνωστο. Γνωστούς υπάρχουν, δεν υπάρχουν λεφτά. Μόνο πέτσα πολύ, φίλε. Να σου πω κάτι, είναι πολλοί που δεν ξέρουν τι γίνεται ακριβώς μέσα στην ΠΑΕ. Μέσα στην ΚΑΕ, συγγνώμη. Κάνα 2,5 εκατομμύρια είναι.
Δεν είναι αυτό. Θα έρθει ωραία, έρχεται ένας. Ξέρει ακριβώς τι γίνεται. 2,5 εκατομμύρια θα δώσει να σβήσει τα χρέη. Και μετά με 2-3 εκατομμύρια κάνει ομάδα Ευρωλίγκας. Έχεις κανέναν. Όχι, δεν έχω τόσα λεφτά, δεν είναι. Όχι εσύ να έχεις, εσύ ξέρω όχι, εννοώ έτσι. Ναι. Ποιος να έρθει να το κάνει αυτό. Δεν έχουμε κανένα βετεράνο που οικονόμησε. Μα δεν είναι οι βετεράνοι, δεν είναι αυτός που θέλει να έρθει. Η Λίμνος είναι... βρήκε. Δεν είναι το Περιστέρι βετεράνοι, βρήκε. Δεν είναι, είναι κάποιοι επιχειρηματίες που είτε γουστάρουν αυτό που βλέπουν, είτε... κερδίζουν, θα κερδίσουν κάτι μελλοντικά, πολιτικά, δεν ξέρω τι. Ένα αυτό χρειαζόμαστε. Τόση πολιτική, τόση υποψήφοι, τόσο όλα αυτά, όλο ένας χαμός. Δεν μπορούν αυτοί να βρούνε, να βοηθήσουνε. Ωραία, έρχεται το καλοκαίρι. Έρχεται το καλοκαίρι. Αποχωρεί αυτή η διοίκηση έτσι πως ενημερώσανε. Τι γίνεται. Θα βρεθούν άλλα 6-7 άτομα να πάνε άλλα 4-5 χρόνια. Μετά άντε πάλι το ίδιο. Είναι το μοναδικό τμήμα σε όλο τον ΠΑΟΚ, στον ερασιτέχνη που έχει μείνει στάσιμο και πάει προς τα κάτω. Το μοναδικό άθλημα. Όλα τα άλλα έχουν ανωδική πορεία. Μέχρι και το γυναικείο μπάσκετ έχει φτάσει στην καλύτερη θέση όλων των εποχών. Είναι δεύτερες. Τελείωσε το πρωτάθλημα δεύτερο πίσω από ένα Ολυμπιακό που είναι ομάδα Ευρωλίγκας. Σε γυναικείο μπάσκετ. Και όμορφα κορίτσια. Μια χαρά είναι τα κορίτσια. Ναι, δηλαδή απ' όλα. Εγώ βλέπω και κάτι φάσεις που ανεβάζονται εκεί πέρα. Βλέπω Λολίτα, είναι magic. Εντάξει, Λολίτα, φίλε, έτσι πως είναι η Λολίτα με το μυαλό και με το παιχτικό, η αξία της, η μπασκετική της αξία. Πιστεύω μέχρι τα 55 της θα μπορεί να παίζει. Εύκολα. Δεν είναι, ξέρει να παίζει, ξέρει έχουμε να κάνει το σώμα της. Έχουμε και το θηρίο. Πήγες να της πεις καμιά μαγιά που είσαι μωρό μου και τέτοια. Να πάω να της πω μωρό μου, αλλά πάμε στο γήπεδο να... Τι. Θα φας χάσει το κυβίδι. Πάρα καλά. Άντε εντάξει, εσύ είσαι στο ύψος της. Εσύ άμα πας. Εγώ έσφιξα. Θα γυρίσει επίμονη και θα σε πάρει παραμάζωμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Επανερχόμαστε στον διαγωνισμό της Pepsi, UEFA Champions League Masters. Εσύ πόσο μάστερ του UEFA Champions League είσαι. Απόλαυσε την αγαπημένη σου παγωμένη Pepsi Max και ετοιμάσου να το αποδείξεις με τη συμμετοχή σου στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi Greece στο Facebook. Απάντα σωστά στο quiz και κέρδισε διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη και άλλα απίθανα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Γιάννη μου. Σταύρε. Ozal.gr. Ozal. Ozal. Τι μου θυμίζει το Ozal. Το Ozal, ναι, πρέπει να το αναλύσουμε αυτό. Πώς τον έκανε αυτό που τον έδωσε ο Πάγκαλος στους τουρκικές αρχές. Ο Τσαλάν. Ο Τσαλάν, όχι. Δεν ταιριάζει. Ozal.gr είναι το νέο στοιχηματικό που έχει απόδοση 60-65%. Θες είχαν 64%. Σε όλα τα παιχνίδια, σου προτείνουν τα παιχνίδια, σου λένε ότι αυτά τα παιχνίδια Φενέρ, τώρα Ρεάλ, Παναθηναϊκός, θα σου βγάλουν που θα φτάσει το σκορ, ακριβώς, και η επιτυχία είναι σίγουρη. Θέλουν να, είναι μονα, να παίζεις μονά τα παιχνίδια. Όχι, δεν άμα σου δώσεις τα στοιχεία, το παίζεις και εντάξει, ναι, αλλά σου προτείνει αυτό το πράγμα. Σου λέει, σήμερα γι' αυτό, αύριο. Ναι, δηλαδή άμα παίζεις 10 παιχνίδια, συνδρομητικό είναι το Ζαλτζιά. Ναι, συνδρομητικό. Νομίζω κοστίζει 1 ευρώ το μήνυμα. Εντάξει, άμα ποντάρεις 10. Κοίτα, τα οβεράντερ στο μπάσκετ είναι κοντά στα 1,85-1,90. Να, αυτό ήθελα να σου πω. Στα 100 ευρώ, στα 100 ευρώ βάζεις 90 τσέπη. Ας βάλεις 89. Ας βάλεις 89, έτσι είναι αυτό. Και για όσοι δεν είναι με την τεχνολογία τόσο πολύ, μπορεί να πάρουν ένα τηλέφωνο στο 901-642-20, θα καλέσουν στο βασιλιά και ο βασιλιάς θα σας πει τις προβλέψεις του. Σε πρώτη φάση είπε θα μας πάρει 9,5 ώρα το βράδυ να πάμε να φάμε προχθές και ακόμα παίρνει τηλέφωνο. Ναι, και εμένα με τόγκαρε. Ποιος ξέρει πού θα βρεις. Σήμερα είναι να πάμε, αλλά τώρα εμείς παραγγείλαμε από την Κωτοπαράδοση. Τώρα και να πάρεις τηλέφωνο βασιλιά δεν θα έρθουμε.
Άρα... Περιμένουμε από στιγμή στιγμή την κοτοπαράδοση. Παραγγείλαμε δύο club sandwich, τα οποία δεν είναι με το ψωμί τα κλασικά. Είναι με την πίτα, χωρίς κόκαλα και τα λοιπά, μην τρώτε παπά. Τρία μαγαζιά. Χάρη Λάο έχει, 12 ανήσου που παραγγείλαμε εμείς γιατί είναι εδώ δίπλα μας. Και στον Εύωσμο υπάρχει το spa privé που μετά μπορούμε να πάμε για χαλάρωση, για χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και spa, όλα στο 53580 spaprivé.gr. Και πάμε στο διάλειμμα γιατί... Ένα αξιοθέατο λιγότερο για τους δωματικούς σας ψήσεις γκόμενα θα να πάω και Παρίσι. Εμείς δεν είμαστε για Παρίσι. Δεν θα μας βάλουν. Εμείς σαν γκόμενοι, σαν γαμπροί. Δεν με τίποτα. Άμα πούμε μας περπάτημα, δεν θα κοπέλες μας αυτά... Και... Όχι, και να τους πούμε μωρό μου, έκλεισα στήρα, πάμε στο Παρίσι. Θα σε πιστέψει. Θα με πιστέψει γιατί όταν λέω κάτι είναι έτσι. Ναι ρε παιδί μου, δηλαδή θα σε πιστευτός ή όχι. Πιστευτός κοίτα, σε ένα σοκ θα το πάθει, αλλά... αλλά... Εγώ αποφεύγω ναι. Τις πόλεις που έχουν πολύ περπάτημα. Κωνσταντινούπολη. Ω, ατελείωτη. Παρίσι. Μακριά. Ξέρεις ποια πόλη θέλω να πάω. Εγώ έχω πάει πολλές φορές, αλλά δεν την έχω γυρίσει καθόλου. Στη Ρώμη. Έχεις δουλέψει Ρώμη. Ναι, πολύ δυνατή. Σόλο ή γάμπρισμα. Με πάω. Α, με πάω. Εγώ έχω πάει και έχω παίξει, αλλά δεν είμαι ξενοδοχείο, σπίτι, γήπεδο, ξενοδοχείο. Είχα ένα ξενοδοχείο στη Ρώμη, στο οποίο ήταν δίπλα στο κρεβάτι η μπανιέρα. Το τρίτο μου σπίτι ήταν έτσι. Και έβαλα, έβαζα το νερό, το γέμιζα με φωτοκύτταρο, έφτανα μέχρι ένα σημείο. Και όπως ξυπνούσα, τσουπ, βουτούσα κατευθείαν. Ναι. Μετά το πρωινό, πρώτα πρωινό, στο κρεβάτι. Πατούσα το κουμπί απέναντι, άνοιγε η κουρτίνα. Έτσι ήταν το τρίτο σπίτι. Σχεδόν. Ναι. Ξέρεις ποιο σπίτι πήγα εκεί πέρα. Ναι. Του Σπύρου Μαραγκού. Σπυράκος, Πεχτάρα. Πεχτάρα, το είχε κάνει η σύζυγός του, το είχε βίλα. Ανδριάννα. Ναι, α ναι, Ανδριάννα, ναι. Ιδιαίτερα του Βαρδινογέννη. Δεν γνωρίζω νομίζω, ναι. Τι δουλειά έκανε πριν. Αυτή που έδειξες. Είπε χοντράτες ενδιαίνα μια δόση για την Πάρτη μας, ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ειδικά και την δική μου, ενώ ήταν εδώ χρόνια. Ναι. Τέλος πάντων. Μανούργιας σε κάτι ΠΑΟΚΣΑΚΙ μέσα στο αεροδρόμιο του αεροπλάνου. Ενώ ήταν ένα αποστολή του Παναθηναϊκού, κάτι τέτοια μου είπαν. Τέλος πάντων, έχει η ζωή γυρίσματα. Ναι. Έχει η ζωή γυρίσματα, αλλά εντάξει. Είδες την ταμπίζα τον κολλητό σου. Την ταμπίζα, λίγο που τον άκουσα. Επαγγελματίας. Μίλησε σαν επαγγελματίας. Κοιτάξτε, από χθες υπάρχει μια κατάσταση που την πέφτουν στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν έβαλε μισό του, επειδή άκουσα λίγο. Γιατί δεν έβαλε κάποιους παίκτες που είχαν κάρτες και αυτά και διάλεξε ναι, μάτς. Άφησε πολλούς τιμωρημένους. Δηλαδή παίζει με τον Νόβι που είναι στις τελευταίες θέσεις. Τι θα έφυγε, τα εκτός έδρας. Χωρίς τους παίκτες. Δηλαδή παίζω με τον Νόβι που είναι κατώτερη από ομάδα από μένα, δεν είναι. Στη βαθμολογία είμαστε πολύ μακριά. Παίζουμε στην έδρα μας. Άρα σε αυτό το παιχνίδι θα αφήσω, θα βάλω μάλλον, θα έχω το δικαίωμα να αφήσω. Μία παράμετρος είναι αυτή. Αυτή είναι, δεν υπάρχει άλλη. Όχι, υπάρχει, θα σου πω κι άλλη. Ωραία, το επόμενο εκτός έδρας με ποιο παίζει. Ας τώρα τα παιχνίδια, η σεζόν για τον Παναθηναϊκό έχει τελειώσει. Ναι, άρα. Ναι. Άρα δεν βάλει τα μωρά του Δόνη τώρα, πότε θα τα βάλει που μας ζαλίσανε τα κλαμπατσίγκανα με τα μωρά. Πρέπει να δώσει συμμετοχή σε παιδιά τα οποία πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν του χρόνου. Ακριβώς. Ναι. Εδώ λοιπόν ποιο είναι το λάθος. Το λάθος πρώτα απ' όλα είναι καχυποψία που υπάρχει. Ναι. Που είναι δεδομένη. Το δεύτερο λάθος είναι ότι επικοινωνιακά ο Παναθηναϊκός έπρεπε να αναλύσει το πλάνο του από τη στιγμή που έχασε τους στόχους. Να πει κοιτάξτε παιδιά από εδώ και πέρα σου εικόνα αλλοιωθεί λίγο. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Έλληνας δεν το δέχεται αυτό.
Ναι, αλλά εσύ θα έχει καταλάβει ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν. Θα βγει ο πρόεδρος και θα σου πει τι, εμείς σε κάθε μάτς πάμε να κερδίσουμε. Θα βάζει αυτούς που τους καλύτερους. Και μετά, μόλις τελειώσει χρονιά, έρχεται ο πρόεδρος και σου λέει εμείς γιατί δεν βγάλουμε κανένα ταλέντο, αφού δεν πήγαιναμε για πρωτάθλημα. Δεν βγάζει άκρη με τους παράγοντες. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν έχει παράγοντα. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω και μια ηλίθια ερώτηση, δεν ξέρω ποιο ντενεκές δημοσιογράφος είναι αυτός, πήγε και το ρώτησε τον Νταμπίζα τώρα τι είπε ο Κούγιας σε συνέντευξη τύπου, όχι συνέντευξη τύπου, συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού. Βγαίνει τώρα τι είπε ο άλλος και ρωτάς τον Νταμπίζα, κάτσε ένα δημοσιογράφο, ποιος είσαι, πας και ρωτάς τον Νταμπίζα. Όταν έκλειγες με τον Νταμπίζα, όταν πήρε το Euro και αυτά όλα, τι έγινε, τώρα ξαφνικά είναι... Εντάξει, ο Νταμπίζας ήταν ένας τόπος ποδοσφαιριστής, αυτό είναι άσχετο. Ναι, είναι άσχετο, αλλά ο άλλος δεν έδειξε κανένα σεβασμό. Ρώτα, πρέπει να ξέρεις και να ρωτάς. Ναι, μπορεί να το ρώτησε δικαδόρικα, δεν τα άκουσα. Ναι, εγώ το άκουγα live και λέω, δεν άκουσα το όνομά του, λέω, το έλεγα τώρα και ποιος είναι. Δηλαδή, δεν μπορούσα να... δηλαδή τώρα τι να κάνεις, ίντριγκα. Δηλαδή, ο Νταμπίζας να πει κακό λόγο κάτι για τον Κούγια. Ο Κούγιας τον ξέρουμε ότι είναι ο ξύθυμος και αυτό αμέσως το πάρει. Δηλαδή, τι ήθελε να κάνει αυτός. Εντάξει, κύριε, υπήρχε μια ανακοίνωση του Κούγια πριν το παιχνίδι. Τι σε νοιάζει, τι με είπε, ο Παναθηναϊκός τώρα ασχολείται με άλλες ομάδες. Είναι πολύ μεγάλο κλαμπ ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, σου λέω τώρα. Ότι δεν είναι ένα-δύο χρόνια, πέντε χρόνια δεν είναι καλός όταν έπαιρνε τα πρωταθλήματα και μέσα έξω του ξεφτύλιζε όλους. Όλες οι ομάδες έχουν έτσι. Τα πάντα κάτω του. Έτσι. Μόνο στην Ελλάδα είχαμε 25 χρόνια τα βάζει. Μπρέξει και ο Νίσης το έπαιρνε. Εντάξει, και πιο πριν δεν είχαμε και 5 χρόνια τα βατζή, πιο πριν 3 χρόνια τα βατζή. 25 δεν είχαμε. 25 δεν είχαμε. Πότε το πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, το 9, όχι. Το 4. Πήρε το 10 με τον ίδιο τρόπο, για να τα λέμε όλοι. Με τότε, με Σισε. Με το Σπάθα, με αυτά, ναι. Ναι. Αυτό, δηλαδή είχε ο Ολυμπιακός 7 πρωταθλήματα. Ένα που δεν είναι, ένα που το πήρε ο Παναθηναϊκός και μετά είχε άλλα 10. Σερί, 9, πόσο. Όχι, 7. Και πέρσι η ΑΕΚ όπως το πήρε και φέτος εμείς. Ναι. Αν κερδίσουμε έναν βαθμό στο παιχνίδι με τον Βαδιακό. 6 και σήμερα είπαμε. Για να γίνει το παιχνίδι. Για να γιατί γίνει 6 το και σήμερα, 5 και σήμερα είναι. Δεν είναι. Τι, Σάββατο παίζουμε. Κυριακή. Για μέτρατα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Πώς μέσα είναι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο. Τελειώνει. Και σήμερα. Στη σημερινή δεν τη μετράμε, ρε. Δεν πήγες φαντάρος. Πήγες τρεις εβδομάδες, φαντάρος πήγες. Μιλάς εσύ, ρε. Πήγες φαντάρος δύο εβδομάδες, ρε. Τελεμένε, πήρες. 20 μήνες πήρες, ρε. Άλλος το πήρε. Γιώτα 5. Θα γράψω μια ιστορία. Γιώτα 5 πήρες. Θα γράψω μια ιστορία για τον γνωστό μου που πήρε Γιώτα 5. Μας έχει λείψει ο Τριανταφυλόπουλος που ό,τι γινόταν το λέγαν όλοι. Δεν μιλάω με κάποιον που έχει Γιώτα 5. Μόλις τους σκάρφωνε ο Τριανταφυλόπουλος. Αυτός που ξεφτύλιζε. Λέγανε μην μιλάς εσύ γιατί έχεις Γιώτα 5 από το στρατό. Ναι, καλά. Μακάρι να είχα Γιώτα 5. Με πλήρωνα 20 μήνες, μα μισιάτικα. Μακάρι να είχα Γιώτα 5. 20 μήνες, ματώσαμε. Τι άλλο έγινε στη Super League. Καλά τώρα. Σφάξαν τον Μπαζιάννα. Ακυρώσαν καθαρό γκολ που ήταν μισή κατηγορία και παραπάνω. Ναι. Άλλο μάτς. Πεντακάθαρο. Το κακύρωσε για offside, ήταν ένα μέτρο πίσω. Ο Άρης πόσο ήρθε με τον Ατρόμητο. 0-2 και νευριάσαν λίγο με τον παραγγελισμό του Κουλούρη. Πάω κι εγώ να δω. Συγγνώμη. Οι Αριανοί δεν λέγανε ότι άμα κερδίσουμε 2-0 ναι. Όλα είναι ισόβαθμα. 2-0 ήρθε ανάποδα. Ανάποδα ήρθε το 2-0. Δηλαδή άμα κερδίζαν 3-0 θα ήταν αυτή η τέρτη. Ναι, δεν ήρθε 0-3. Άμα ήταν 1-0 θα βγαίναν πέμπτη. Ναι. Γιατί δεν καθόταν τα κόζια. Ναι, δεν ήταν κάκι για τον Άρη, πετυχημένη χρονιά για μένα. Καλά, εννοείται. Και... Ευρώπη βγήκε. Δηλαδή και μετά από άνοδο. Αλλά κόψτε αυτές τις βλακίες. Δηλαδή. Ένα αυτό που λέμε τώρα, όχι ένα τέταρτο, όχι πέμπτο, όχι ένα το ένα, δηλαδή να ψάξει κάτι να ασχοληθεί. Δε το project πώ θα εξελιχθεί. Οι παίκτε θα μείνουν, θα φύγουν, θα έρθουν άλλοι. Ο Ατρόμητο είναι τρία χρόνια σούπερ. Ο Ατρόμητο έχει βγει έκτη φορά Ευρώπη τα τελευταία 8. Παραπάνω χρόνια. Και ναι. Πέρυσι ήταν ναι. Δεύτερο τρίτο μέχρι. Εμεί τον παίξαμε χωρί του δανεικού. Ναι. Και μα έβγαλε την ψυχή στην Τούμπα. Και στο Περιστέρι δεν τον κερδίσαμε. Εντάξει. Επίση, άλλοι παράμετρου. Ωραία. Αυτό που να σταματήσει τι εννοώ. Διαβάζω μέσα στην αναπομπούλα τι γίνεται στη Λάζα, δεν γίνεται κτλ. Τι να γράψουμε, τι να μην γράψουμε. Εκνευρισμός στον Άρη με τον πανηγυρισμό του Κουλούρη. Λέω τι έκανε. Αυτό ξέρεις το μεταξύ, είναι το καλύτερο παιδί του πλανήτη. Εντάξει. Ο Κουλούρη. Κορίτσι, ρε. Θα σου πω, ρε.
Μπαίνω μέσα να δω τι έχει κάνει. Ποιο είναι το 1-0 ή το 0-0? Έχει assist το 1-0 που είναι δύσκολη assist. Α, έδωσε και assist. Ναι, assist το πρώτο. Άρα αυτός βγήκε MVP. MVP, ναι. Ψηφίστηκε MVP, ε. Και στο δεύτερο. Είναι ένα πλασεδάκι πολύ ωραίο, δύσκολο γιατί είναι κλεισμένο και από τον Βαλεριάνο και από τον Δημοφιλάκη. Αλλά ταλέντο το έβαλε. Το έβαλε. Και λέω πάνω εδώ τον πανηγυρισμό. Λέω, έκανε τίποτα, κάποια χειρονομία, τίποτα. Έπιασε τίποτα. Ναι, ξέρω εγώ, έδειξε έτσι, είπε κάτι. Σύνδεση με Κάιρο, τίποτα, ναι, έτσι. Με Κάιρο, αυτό, αυτό, ναι. Και τι κάνει ο Κουλούς, βάζει τον κόλ και κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια και σταματάει. Και οι άλλοι πέσαν απάνω του, έτσι. Δηλαδή... Δεν πήγε κανείς. Αφού είναι... Α, δεν πήγε κανένας. Όταν κάνεις πολλά γκολ. Ναι, δεν πανηγυρίζεις το χαζό. Κάθεσαι εκεί, γίνεσαι, έκανα τη δουλειά, παιδιά. Αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό πληρώνουμε. Αυτό πληρώνουμε. Η δουλειά έγινε. Εντάξει. Να παστελώνω. Να παστελώνω. Και λέει αυτό είναι ο πανηγυρισμός που προκάλεσε. Δηλαδή, εγώ όταν δεν βάζα γκολ, ήμουν παίκτης. Τα τρομή του. Και σαν υπαοξής, ξέρω εγώ. Και βάζα γκολ στο Χαριλάου. Θα έβγαζα μπλούζες, θα ξανάβαζα. Θα έπλεκα μία στη διαδρομή. Θα έδειχνα, θα έβριζα. Ωραία. Αποβολή. Ναι, αποβολή. Αποβολή. Θα σε σφύριζε, ναι. Θα σφύριζε διαιτητές και θα σε κυνηγούσε. Τίποτα, ναι, κανονικά. Τους έβαζα μέσα. Τους έβαζα μέσα, τιμωρία. 10 αγωνιστικές και κλεισμένο. Και έχει καθίσει α, έτσι. Δηλαδή έγινε θέμα. Ναι, ρε, κοίτα, τι θέμα είναι. Ανακοινώσει και τέτοια για τον πανηγυρισμό. Όχι, όχι, ναι, διάβασα άρθρα, ρε, ψηλό διαρροές. Ψηλό, μου λοχτά αυτά τα... Non paper, πώς το λένε, πώς το είπα. Non paper, και στόμα στόμα γίνεται. Talk to talk. Ξέρεις το μυθικό που έχει γίνει με το non paper. Έχουμε κανένα χρόνο να πούμε για το non paper. Θυμάσαι πέρσι που το λέγαμε συνέχεια. Ναι, πώς το ξέρουμε. Πάλι ξέχασα τι σημαίνει. Το non paper είναι η γραμμή που δίνει μια ομάδα. Γράψτε αυτό. Γράψτε αυτό. Με κείμενο κανονικά. Εντάξει, εμείς δεν έχουμε non paper. Ναι. Εμείς έχουμε ένα τσατάκι στο Viper. Παιδιά, έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Και γράψτε με δικές σας κουβέντες. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι 500 άτομα. Τέλος πάντων. έχει γράψει, έχει στείλει ο Ολυμπιακός non paper. Αγαπάμε Βίντρα. Να το ξεφτώ. Τι αγαπάμε Βίντρα. Είναι να, θέλουν να τρολάρουν τον Παναθηναϊκό. Ναι. Ότι θα πάει ο Βίντρα στον Ολυμπιακό. Αυτό που έχει το βρίζαν όλοι. Έχει γραφτεί. Ο Λουκάς Βίντρα. Λουκάς Βίντρα. Έχει γραφτεί, ρε. Ωραία. Και θέλει να πει τώρα στον Ολυμπιακό ότι παιδιά μην το ξεφτιλίζετε, θα του συνδεδίσουμε λίγο. Ναι. Και στέλνει ένα με τίτλο Αγαπάμε Βίντρα και από κάτω κείμενο. Ναι. Και το παίρνει ένα στα νέα και το αναδημοσιεύει ακριβώς με τίτλο Αγαπάμε Βίντρα. Στα νέα, μαλάκα τώρα. Δηλαδή στα νέα. Γατώνια. Την άλλη μέρα έχει γίνει, φίλε, τέτοιο κλάμα. Αγαπάμε Βίντε. Εκεί καλφώθηκε ο Ολυμπιακός με τον non paper. Όλοι ξέραμε. Ναι. Αλλά κατάλαβε και ο κόσμος. Ναι. Εντάξει. Το αγαπάμε Βίντε, το μυθικό. Ο Βίντε. Ο Βίντε που τον έβριζε όλη η Ελλάδα. Όχι μόνο πράγμα εκεί, όλοι. Ήταν αλλά ήταν βασικός με όλους. Άρα ξέρεις τι προπόνησε έκανε αυτός. Ναι, επίσης έχω ξέρω και άλλο παίχτη που τον έβριζε όλη η τούμπα και τα πάντα βασικός. Ποιο. Αχιλιά Ζαφύρι. Ζαφύρι, ωραία. Βασικός με. Λιούπκο Πέτροβιτς. Με Μίροσλαβ Μπλάζεβιτς. Με Άρη Χάν. Γλαράκι μαχιλιάς. Με Ολέκ Πλαχίν. Ωραίος τύπος. Και με Άγγελο Αναστασιάδη. Και με τους πέντε βασικούς. Άντε, βγες πέσεις. Γιατί το βρίσανε. Οι δικοί μας. Ναι. Εάν μας καλώσουν οι δικοί μας με κάποιον. Δεν θυμάσαι με κανένα συμπαίκτη που είχες καλώσει και τον βρίζανε συνεχώς. Δεν είχες κανέναν. Όχι. Εσύ έτρωγες τον Πινελίκη. Τι. Υπάρχει πιθανότητα να με βρίζανε εμένα. Εντάξει, ξέρω. Που έπαιζα 177% πόσο μπορώ. Αυτό είναι μετρήσιμο. Αυτό είναι... είναι από ZAL.gr, να ξέρω. Αυτό είναι ozal.gr. στατιστικά. Εντάξει, πιστεύω έπαιζα όσο άντεχα, δηλαδή όσο μέχρι να σκάσω. Δεν ξέρω, άμα δεν με βγάζανε οι προπονητές, μπορεί να είχα σκάσει καμιά φορά, γιατί δεν το καταλάβαινα. Ήταν επιτυνότερο το αγώνα. Μια φορά με έβγαλε ο... Πώς με έχει βγάλει, Φλεβαράκης νομίζω. Πώς κοίταξε ο Γκάρετ. Ναι. Επί 150. Έτσι να τον πνίξω. Παίζουμε νομίζω με τον Ολυμπιακό στο Παλέντε Σπορ πριν πάμε στο Παλατάκι και με βγάζει. Όχι με Παναθηναϊκό παίζαμε και χάναμε και με βγάζει. Και τώρα μιλάμε έτοιμο να κραγώ, ήταν και στο πρώτο ημίχρονο. Μου λέει θα σκάσεις μου λέει.
Γιατί έτρεχα, ξέρεις, δεν έκανε διαχείριση. Και δεν καταλάβαινα. Δεν έκανε διαχείριση. Δηλαδή πήγαινα για βοήθεια και δεν πιάνα τα φρένα και έβγαινα σχεδόν έξω από το γήπεδο. Μετά ήρθε ο Λάκουλο, ο Βασίλης, ο φροντιστής της ομάδας και με χτύπαγε πίσω στο λαιμό. Εδώ τι κάνεις, ρε, του λέω, με χτυπάς, μου λέει να πάει αίμα στο κεφάλι, αίμα στο κεφάλι. Τώρα για πλάκα μου είπε, αλήθεια ήταν, δεν ξέρω. Παπά σου πουλήσε, ναι. Είναι καμία τεχνική καινούργια, να φας. Μάλλον πρέπει να έκανα 5-6 μαζεμένα εκεί πέρα, τίποτα, χαζομάρες και αυτά και με έβγαλε, αλλά σου λέω, αλλά δεν το καταλάβαινα. Δεν είναι, την ώρα που παίζει ο αγώνας, δεν μπορεί να καταλάβεις τι γίνεται. Ειδικά όταν δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν είσαι από αυτούς που διαβάζαν το παιχνίδι, δηλαδή. Όχι, ρε, εννοείται το διάβαζα, το έκανα. Απλώς δεν ξέρω τι είχα πάθει εκείνη τη μέρα. Δηλαδή, ενώ ήθελα ότι είχα τόσο πολύ να του κερδίσω. Εκείνη η χρονιά του Παναθηναϊκού, δεν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Ποια? Του Παναθηναϊκού του 2000-2001. Με Χόχα, Βέρντι, αυτή η ομάδα. Με Κάτας. Όχι, όχι. Με Κάτας, Playmaker. Διάρη Αλβέρτη, Τριάρη Μποντιρόγκα. Διάρη Μποντιρόγκα, Τριάρη Αλβέρτη. Όχι, έτσι ήταν. Ναι. Ράτζα. Τεσάρη, ο Τζόνι Ρότζερς και πεντάρη ο Ρέμπρατσα. Αυτή ήταν η πιο ολοκληρωμένη ομάδα για μένα. Λένε και το 2009 του Παναθηναϊκού, αλλά για μένα η καλύτερη ομάδα ήταν το 2000 που πήγαν στη Θεσσαλονίκη την Ευρωλίγκα. Ναι. Με το Φώτση 17 χρόνια. Με το Φώτση να. Ο Φώτση που να. Και ήταν Τζεντίλε, ήταν Κοχ, είχε αλλαγές. Καλαϊτζή, καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης. Καλαϊτζής, για να ξέρεις, ήταν ο καλύτερος αμυντικός της Ευρώπης. Έπαιρνε τους κοντούς και τους γονάτιζε. Και είναι εντάξει, Παναθηναϊκός με Διαμαντίδη Σπανούλη ήταν καλύτερος, λέω. Εντάξει, άλλωστε. Τώρα μιλάμε ο Κάτας. Κάτας τα λεντάρα. Κάτας ήταν. Τι είδαμε που πήγαμε στην έκθεση, που, το τραμπολίνο. Ναι. Είναι ο Κάτας και τελειώνει η προπόνηση. Και έχουν φέρει τραμπολίνο στο ΟΑΚΑ. Λένε θα γίνει μελλοντικό Ολυμπιακό άθλημα. Το οποίο έγινε κιόλας. Και το βλέπει ο Κάτας κάθε μέρα μετά την προπόνηση χοροπίδα και σαν χαζός εκεί απάνω. Χοροπίδα και χοροπίδα βέβαια. Χάνει την ισορροπία του και σκάει με το γόνατο. Τέλος ο Κάτας. Και τέλος ο Κάτας. Και το παίρνουν χαμπάρι γιατί πήγε ο αυτός. Εβραίος τώρα, πήγε την άλλη μέρα στην προπόνηση, ενώ ήταν, δεν μπορούσε να περπατήσει, να κάνει κανένα δυο πάνω κάτω και να πέσει ξαφνικά κάτω και να πει ότι εδώ χτύπησα, όχι εκεί. Και άμα θυμάσαι, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, δεν τον πληρώνανε. Είχε ένα θέμα ο Κάτας, το θυμάμαι ότι είχε. Το θυμάσαι ότι οι Γιαννακόπουλοι τον κάναν δικαστήρια και αυτά, δεν ξέρω τώρα ποιος κέρδισε, ποιος τον πληρώσανε, τον πληρώσανε, αλλά πήγε αυτός ο απατεώνας να κάνει αυτό το πράγμα, ότι χτύπησα εδώ. Ενώ άμα το έκανε και έλεγε, αλήθεια που έπαιρνε και τα λεφτά κιόλας. Κάποια. Ναι, όχι, θα τα έπαιρνε. Ξέρεις τι, έπαθε τέτοια ζημιά, δεν ξέρω ακριβώς. Όχι μηνίσκο και τέτοια, τα σπάσε όλα. Δηλαδή διαλύθηκε το γόνατό του. Και τον σπάγανε το κόκαλο σε μικρά σημεία για να από μόνο του να αρχίζει να γίνεται καλά και δεν έγινε ποτέ. Και ακόμα κουτσός είναι, δηλαδή τον είδα. Τον είδα προπονητική που είναι προπονητή. Πού είναι, στην εθνική ελπίδα του Ισραήλ. Και σε εθνική αντρών ήταν. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πότε πες μάθει να ακούσει τη Ρεάλ. Σύντομα. Για δες. Να το ψάχνω. Έχει ψωμί αυτό. Έχει ψωμί η σειρά. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό φεγγάρι. Είναι σε καλό φεγγάρι, ναι. Δηλαδή, εκεί που του έδινες 0% πιθανότητες να περάσει, τότε του δίνεις και 15%. Ναι. Όχι παραπάνω, γιατί η άλλη είναι υδραυλική τώρα, εντάξει, δεν είναι... 17 Τετάρτου, πόσο έχουμε σήμερα? 15 έχουμε σήμερα. Μεθάρω, άρα μεθάρρο ξεκινάει στη Μαδρίτη. Άρα λογικά παίζουν τα δύο πρώτα εκεί. Τα δύο πρώτα εκεί. Ναι. Και μετά γυρνάει η σειρά εδώ. Έχει το ενδιαφέρον του. Βασικά η κατάσταση του καλάθι είναι ο Παναθηναϊκός. 100%. Άμα αυτός είναι καλά. Παίζει καλά, κερδίζουν. Δεν παίζει καλά, δεν στρίβουνε. Δεν στρίβουνε. Και παρότι δεν είναι επιθετικός παίχτης, δεν είναι δηλαδή ο σούτερ, δεν είναι ο...
Δεν είναι σουτέρ. Είναι πάρα σουτέρ. Πολύ επιθετικό παίκτη. Ναι. Απλώ δεν είναι καλό σουτέρ. Mm. Δεν τα μπερδεύει αυτά. Ωραία. Δεκτό. Πρέπει να βάλει ένα-δύο σουτ για να ανοίξει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα. Αυτό ναι. Είναι ότι στην αρχή φτιάχνει μόνο τους συμπαίκτες του και τους ευθυνδιασμούς που σκοράρει αυτός ή τα, ξέρεις, τα υπόγεια αυτά που βάζει. Ναι, τα μολοχτά. Τελειώνει το μάτς και χωρίς σουτ, χωρίς αυτά έχει 14-16 πόντους, δηλαδή είναι μόνο το, το παίρνει χαμπάρι. Μόνο το, μόνο το παίζω εγώ over 1,5 τρίποντο, δεν βάζει τίποτα. έχει over 1,5 τρίποντο. Ναι, ρε. Και εδώ θα βάλει 2, ρε φίλε. Με εμάς μια φορά έχει βάλει 6, από εκεί ναι, μου έχει κολλήσει. Φίλε. Από δικό μας παιχνίδι και το άνοιξε και... Ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Καλάθης είναι, τι να πω, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Εντάξει, τον Πιτίνο, αλλάζει τη διαφορά. Ναι. Τον Πιτίνο όλοι τον ξεφωνίζαν και το έχει κάνει μια κολοτούμπα όλοι. Εντάξει, ο οποίος δεν πιστεύω ότι κάνει κάτι. Τίποτα δεν κάνει. Έκανε λίγο στην αρχή, δεν αντέχανε. Δεν παίζανε καλά. Το θέμα είναι ότι το Περιστέρι παστέλωσε και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Το οποίο το Περιστέρι, ξέρεις, λες τώρα, όταν πιάνει απόδοση τους κερδίζει όλους. Άμα δεν πιάνει, χάνει από όλους. Και για τον ΠΑΟΚ είναι δύσκολα τα πράγματα. Κοίτα, αν δεν συνέλθουμε οικονομικά γρήγορα, τώρα έχουμε ένα παιχνίδι με τον Κολοσσό την Κυριακή και μετά πάμε στο Περιστέρι. Αν τα πάρουμε και τα δύο, είμαστε τρίτοι. Ναι. Ναι, αλλά με τι ψυχολογία, ρε φίλε, θα πάρεις και τα δύο. Δηλαδή, ειδικά με στο Περιστέρι, το οποίο το σμπρώχνουνε όσο δεν σμπρώχνεται ομάδα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι στην προετοιμασία κέρδισες το Περιστέρι. Τα θυμούνται οι παίχτες αυτά. Ναι. Ξέρεις. Και στο Παναθηναϊκό τους κερδίσαμε αυτό. Ναι, δηλαδή... Ωραία, έβαλες γαρίφαλε. Τι έβαλε. Πω. Έχουμε φτιάξει το κουτί εδώ μαζί με στιγκά. Ναι, ναι, το είδα. Έλα ρε Μπονάτσο. Ο οποίος δεν το τραγούδησε αυτός. Ποτέ. Ποτέ. Τι πάρα μεγάλη, εντάξει, Μπονάτσος. Αλλά... Πρέπει να τα δοκίμασε. Όλα. Όχι όλα. Και αυτό δεν υπάρχουν. Επί 10. Ποιος το έγραψε το τραγούδι, γιατί ακόμα ψάχνω τον Γαρίφαλο. Ήθελες να ζούσεις εκείνη την εποχή. Δηλαδή να είσαι, ξέρω εγώ, 25 χρονών, 27 μέσα εκεί. 1960, πότε έγινε αυτό, 70, κάπου εκεί, 68, 70, 72. Πιο μετά. Πιο μετά. Mm. Α, ωραία αυτή η μουσική για τσότες που έβαλες. Τι είναι ακριβώς. Πέτρος Ιακωβίδης. Α, πολύ ωραίος. Αυτό το είχαμε φέρει εδώ. Όχι, το βγάλαμε στο τηλέφωνο. Α, μα ναι. Κάνα πολιτικό θα φέρουμε. Ή κλείσαμε. Θες να φέρουμε πολιτικό. Θέλω να φέρω πολιτικό. Αύριο πρέπει να πάω στο αθλητικό τέτοιο όμως, ξέρεις. Δηλαδή να... Φέρνεις αγόρ. Να το αποκαλύψουμε και αυτό σαν αέρα. Τι να αποκαλύψουμε. Το τηλέφωνο που χτύπησε, που διακόπησαμε, ήταν ο Θοδωρής ο Ζαγοράκης. Φέρε τον Ζαγοράκη. Ο οποίος είναι στην Καρδίτσα και μου λέει πώς το λέει το χωριό μου. Είναι που είπες εσύ, στη Καλιφόνη. Εγώ Καλιφόνη θα το λέω. Το Καλιφόνη. Είναι στη. Δεν θα μου πεις εσύ πώς είναι το χωριό σου. Ξεκινάει ο Μαυροπάνος στο Watford Arsenal με Κοσιελνή, δηλαδή το over δεν χαλάει εδώ ποτέ. 69% έχει το ζαλ. 232% για αυτό που λέω. Τι είναι, over? Ναι. Όχι, το βάλα βασικά, το, γιατί το βάλα χειρίζει, δεν το καταλάβει ακόμα. Γκολ, γκολ βάλτε το. Μάλλον η απόδοση μου άρεσε. Ναι. Εδώ βλέπουμε τις ειδήσεις, μία στη Βέλγια να τρέχεται και το κινητό στα χέρια της. Προφανώς. Έχεις τη δόνηση. Ναι. Κάτσε να δούμε τι κινητό είναι, μην έχουμε κανένα ίδιο. Να τα τσεκάρουμε αυτά, Γιάννη μου. Αυτά πρέπει να τα βλέπουμε. Αυτά είναι τα κοινωνικά αυτά. Μπορείτε να τα βρείτε και στο gpavlapoint.gr.
Δεν ξέρω τι είναι. Περιμένε, να φύγει διαφήμιση. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Τι μάρκα είναι αυτό. Δεν φαίνεται iPhone. Κατά τη διάρκεια κλήσης έπιασε φωτιά. Προφανώς θα μιλούσε με την κολλητή της καμιά 2,5 μέρες. Και αχ, τι μου είπε αυτός και τι μου είπαν για σένα και τι έχω μάθει για σένα. Και τι μου είπαν για σένα. Να, και άμα σου είπαν και άμα δεν σου είπαν. Αυτό πρέπει κάποτε να τελειώσει. Μην ακούτε τις φιλενάδες σας. Ξέσπασμα του Γιαννούλη. Είναι σαύρες. Είναι συχάματα βασικά. Οι φιλενάδες που λένε, ξέρεις τι έμαθα για αυτόν. Για τον δικό σου. Για τον έτσι. Ψέματα είναι. Μόνο ψέμα. Και μην πούμε πόσες φιλενάδες μετά το χωρισμό δουλέψαμε. Πες τα, Γιάννη. Δεν προχωράω τόσο στη συζήτηση. Τι. Πρώτον έλειπα. Γύρισα όλο τον κόσμο. Τι λέει. Ο Βασίλης μας έχει φτιάξει εδώ πέρα. Τι μας έχει φτιάξει, θέλω να κοιμηθώ. Να πούμε ότι στο προηγούμενο διάλειμμα σκίσαμε το κλαμπ από την Κοτοπαράδοση. Τους εγκατέψαμε. Μόνο 2 πατάτες μείναν έτσι για να μην πούμε ότι τα φάγαμε όλο. Να πούμε... Να ενημερώσουμε ότι όσοι πάνε για σκι... Στην Άουσα. Στην Άουσα. Και στα 3-5 πηγάδια εκεί πέρα. Έχει, ναι, έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιθανότατα θα έχει κατολίσθηση, κάτι θα έχει τέλος πάντων. Μπορεί να μην χιονίζει για επόμενους. Ναι, μπορεί να φύγει και το ψεύτικο το χιόνι να φύγει. Ναι. Εντάξει, δεν τον λες και τυχερό άνθρωπο. Ειδικά οικογενειακός. Ή να μην σου βγει το μάτι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Το όνομα, ρε. Το όνομα. Το όνομα. Τζάμπα, και το δικό μου το όνομα τζάμπα έχει βγει, να ξέρεις. Γιατί? Τζάμπα. Λένε διάφορα τώρα. Καλύτερα να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Ναι. Γέλαγα πριν, τα τελικά αλήθεια ήταν αυτό. Κάτι να μου αγκαβώσω από το ένα μάτι για να λέγανε όλοι τα καλύτερα. Αλλά δεν λένε γιατί υπάρχουν πολλοί ζηλιάριδες. Συντρώνε, παντού λες. Με τρώνε, λες και πείραξα κανέναν. Συντρώνε, εγώ τα βλέπω. Πού να πείραζε και κάποιον. Τα βλέπω, σου λέω. Δηλαδή άμα έκανα το 10% από αυτά που μου έχουν φορτώσει και μου έχουν πει ότι τα έχω κάνει, άστα να πάνε. Τέλος πάντων, σπα πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24. Θα πες στον Κουστάκι, θα περάσω καμιά μέρα γιατί είμαι τέντρο. Εγώ λέω να πάμε αύριο. Αύριο, αύριο Τρίτη. Γιατί θα έχουμε δουλειά πολύ αύριο γενικώς. Έχω ραντεβού αύριο. Για αύριο απογευματάκι θα τον πάρουμε ένα τηλέφωνο στο 530-580. Θα κάνουμε το full πακέτο. Χαμάμ, σάουνα, τζακούζι και μασάζ. Μπορεί να τα δείτε στο spaprivet.gr για να καταλάβετε τι εννοούμε. Να μας περιμένεις αύριο. Εγώ θα πάω, εσύ δεν ξέρω αν θα έρθεις. Δεν μπορώ αύριο, πρέπει να ετοιμάσω κατάσταση. Όχι. Άλλη μέρα μου θα πάω λίγο, ξεκουραστώ, δεν το έχω. Τέντωσα. Για τα στοιχήματά σας μπορείτε να καλέσετε στο 901-642-20 στο Βασιλιά και να ακούσετε τις προβλέψεις του, οι οποίες είναι σε τρελή φόρμα αυτόν τον καιρό. Πώς έβγαλε? Έβγαλε 4 μέρες σερί. Ναι. 4 μέρες σερί. Εντάξει, διάδες και τριάδες δεν δίνει πολλά πράγματα. Είναι δυνατά. Να πούμε το Europa League το ξεφτύλισε, δηλαδή εύκολα. Τα πιάσε όλα. Ο ζαλ.gr είναι ένα site το οποίο μέσα από το Messenger στο Facebook, καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ, θα σας έρχονται αγώνες αναλυτικά ακριβώς που θα πάει το παιχνίδι, πόσοι πόντοι θα μπουν και εσείς αποφασίζετε είτε για το under είτε για το over, αλλά σας προτείνουν και όσο με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Υπάρχει η αναδομό, η οποία μπορείτε να έχετε κάποιο πρόβλημα στο σπίτι, στο κάποιο δωμάτιο, στο γραφείο σας, το αναλαμβάνει όλο σε πολύ καλές τιμές.
και σας το κάνει καινούριο. Το τηλέφωνο που δώσουμε στον Σταύρο. 2-3-11-2-41-508. Και αναδομό. pavlanakinesi.gr. Αυτό ήταν το ντουέτο για σήμερα. Πάμε να λιώσουμε. Ακολουθεί ο Θέγιας με τον Drooling. Ήρθε ο Drooling. Θα έρθει. Ήρθε. Γιατί ήθελα να το ρωτήσω για τον Κουλούρη. Δεν ήταν μέσα. Θα μας πει εκτός αέρα μόνος να συνεχίσει. Όχι. Βασίλη, πες λίγο τον Τάσο. Είναι εκεί δίπλα. Τι έπαθε το κίνητο σου. Είδες πόσο προκριτικά πανηγύρισε ο Κουλούρης θες. Καλησπέρα. Καλησπέρα Τάσο. Ναι, το κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες. Το αφουγκράστηκα, δεν το κατάλαβα οπτικά. Τι το άκουσες και εσύ που είπαν ότι ήταν προκλητικός. Ναι, είναι πανηγυρισμός για ψαγμένους αυτοί. Ο άνθρωπος είναι 100 χρόνια μπροστά. Είναι πολύ καλύτερο αυτό που έκανε από το να βγάλει μπλούζες, να ανέβει στα κάγκελα. Μα έτσι πανηγυρίζει πάντα. Δεν έκανε τη δουλειά, παιδιά. Εντάξει, να πάρω μια ανάσα. Αυτό κάνει πάντα. Έβαλα τον κόλ και τέλος. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλήθεια. Πού ανήκε αυτός. Στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Από τις ακαδημίες ξεκίνησε. Όλες οι πρωτιές ανήκουν στον ΠΑΟΚ. Νομίζω. Όλα τα νούμερα είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Και το δύσκολο τώρα, αν δεν ψήσεις τον Κουλούρη θα γυρίσεις με τίποτα. Σας το λέω από τώρα. Για να έρθει πίσω στον ΠΑΟΚ. Εσύ λέει αυτό μετά έχεις τον Πινελίκη πάλι, τι να έρθω. Άσε τώρα, θα πάω. Θα βρω 4-5 εκατομμύρια, να με πουλήσετε. Νομίζω καλύτερη λύση είναι αυτή. Εντάξει, για μένα μέχρι να βρω σε τελεφόρ που τα βάζει, δεν θα σου πουλήσει. Για εναλλακτική λύση, ναι. Είναι πολύ ο Άκπομ έχει να βάλει από τον Ολυμπιακό γκολ στο πρωτάθλημα. Μαζί σου δεν το συζητάμε. Απλά επειδή πιστεύω ότι ο επόμενος στόχος σου μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος είναι η είσοδο στους ομίλους του Champions League. Χρειάζεσαι. Μάλλον θα πας να πάρεις. Ναι. Χρειάζεσαι μεγαλύτερη ποιότητα. Όχι το παλικάρι, δηλαδή το έχει έτσι με τον γκολ, έχει τρελή επαφή. Δεν το συζητάμε, αλλά θες, πιστεύω ότι θες καλύτερο. Όλα στον αθλητισμό είναι να πιστεύεις αυτό που κάνεις. Άμα το πιστεύουν, ας το κρατήσουν. Πάμε. Άμα δεν το πιστεύουν, ας το διώξουν. Θες τον γκολ, το πίστεψε πολύ ο Ευθύνης. Γιατί ασίστ είναι, ναι. Εγώ το τα έλεγα του Μικη Μάους εδώ πέρα. Ένα ο Κουλούρης λέω και ένα ο Τιμπιτιμπιντάι. Εντάξει. Έπεσα έξω κατά ένα. Δεν πειράζει. Εντάξει μόνο. Έλα πάμε σε λίγο ο Τάσος κοντά σας.